Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ήρθατε εδώ. Ποιοι ήταν οι στόχοι σας από την επίσκεψη στην έκθεση? Καταρχήν να πούμε ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι ένας τόπος που έχει πάρα πολλά στρατηγικά πλεονεκτήματα. Από πέρσι υπάρχει αεροπορική σύνδεση από την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη προς το αεροδρόμιο της Καβάλας. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και μια αύξηση σε ποσοστό Ρώσων τουριστών σε 62,2%. Επομένως ήρθαμε εδώ στην τουριστική έκθεση της Μόσχας για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το προφίλ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κάτοικος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πώς αντιλαμβάνεται, πιστεύετε, την επίτευξη αυτών των στόχων από την επίσκεψή σας στην ελόγω έκθεση και τι προσδοκά από τον εκκλησιαστικό τουρισμό και όχι μόνο? Είναι γνωστό ότι η περιφέρεια μας, εκτός από το ήλιο και θάλασσα, έχει και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και μία μορφή τέτοιου τουρισμού είναι και ο θρησκευτικός τουρισμός. Εμείς, ως περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επενδύουμε στο θρησκευτικό τουρισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε σημαντικά μοναστήρια, όπως επίσης και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, που πρόσφατα μπήκαν στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τους Φιλίππους, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, δείχνουν έντονο θρησκευτικό ενδιαφέρον οι Ρώσοι τουρίστες. Ποιους προγραμματίσατε να συναντήσετε κατά την επίσκεψη και την παραμονή σας εδώ και γιατί οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικοί για τον τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη? Πρωταρχικός μας στόχος είναι να συναντήσουμε τον Όμιλο Μουζενίδη για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περισσότερο την αεροπορική σύνδεση της Ρωσίας, όχι μόνο με την αεροδρόμιο της Καβάλας, αλλά και με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης και μια σειρά από Μητροπολίτες για να ενισχύσουμε, όπως είπα νωρίτερα, τον θρησκευτικό τουρισμό. Τι πιστεύετε ότι θα ελκύσει το Ρώσο τουρίστα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Η περιφέρειά μας διαθέτει ένα άθλητο φυσικό περιβάλλον, δύο πανέμορφα νησιά, τη Θάσο και την Σαμοθράκη, και όπως είπα νωρίτερα, και πάρα πολλά μοναστήρια, όπως και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Σε ό,τι αφορά το εκκλησιαστικό τουρισμό, τι έχει να επιδείξει ο τόπος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Είναι γνωστό ότι το Διδημότικο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Έχουμε πάρα πολλά σημαντικά μοναστήρια, εκκλησίες, καθώς επίσης τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, όπου εκεί για πρώτη φορά ο Απόστολος Παύλος δίδαξε τον χριστιανισμό και είχαμε την πρώτη Ευρωπαία που τη Λιδία που βαπτίστηκε με χριστιανή. Όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό πακέτο για τους Ρώσους τουρίστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.